Έχουμε την συνάντηση. Α, έχουμε Τσίπρα, το διαλογό. Κασελάκη, γυρνάμε στα δικά μας. Για πάμε να δούμε τι έγινε. Στέφανε, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Και από κοντά. Σου εύχομαι να είσαι σιδεροκέφαλος. Έτσι λένε εδώ. Θέλω να την έχεις ακούσει αυτή την έκφραση. Ή θα σου χρειαστεί. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι να χαρείς αυτές τις μέρες δίχως ενοχές. Γιατί όποιος μπαίνει στην πολιτική πρέπει να ξέρεις οι χαρές δεν είναι περίσχες και οι δυσκολίες είναι συνεχόμενες, είναι πολλές. Οπότε να χαρείς αυτές τις μέρες και μετά να αφοσιωθείς διότι η παρακαταθήκη που αναλαμβάνεις και οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι σημαντικές. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δυσκολίες μεγάλες, τα γνωρίζεις πολύ καλά και πρέπει να δώσουμε ελπίδα και προοπτική με ενότητα και με συντροφικότητα. Κρατάω από τις τεστινές δηλώσεις μια φράση, αυτό που είπες ότι στους συντρόφους ο πρώτος είναι πρώτος, αλλά και ο δεύτερος είναι πρώτος. Δεν είναι όπως το NBA, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα. Μάλλον εσύ βλέπεις πιο πολύ NBA από μένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω το baseball καθόλου. Δεν βλέπω. Όχι, έτσι είναι. Στους πολέμους ο πρώτος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Λέω συντρόφους, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε κάτι έγινε και με τα φώτα, έσβησαν. Πώς το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, το ένα είναι να χαρείς τις μέρες αυτές, γιατί μετά οι χαρές δεν θα είναι πολλές. Μετά είπε κάτι για την παρακαταθήκη. Τώρα πολλοί μπορεί να μιλήσουν για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ, για την παρακαταθήκη την προσωπική του. Εγώ θα το διάβαζα ως δική του παρακαταθήκη και όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο το διαβάσαμε, αλλά θα υπάρξουν και άλλες αναγνώσεις. Και επέμεινε ιδιαίτερα στο θέμα της ενότητας και σε αυτή τη φράση του Στέφανου Κασελάκη τη χθεσινή, ότι σε αντίθεση με τους πολέμους, τους συντρόφους και ο πρώτος και ο δεύτερος είναι και οι δύο πρώτοι. Θα δούμε, λίγο ειδηλιακά ακούγονται μετά από τα όλα όσα είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα. Πάντως έπαιξε πολύ και στα διεθνή μέσα η είδηση της επιλογής Κασελάκη. Πώς έπαιξε... το έπαιξαν, το βλέπα λίγο στην αυτεμπορική πριν, τι είδες? Έπαιξε ως μια πολύ μεγάλη έκπληξη, ένας τραπεζίτης ο οποίος υπερκέρασε παραδοσιακά στελέχη της ελληνικής αριστεράς και κατάφερε να βρεθεί καβάλα στάλογο από το πουθενά. Όπως το παίξαμε εμείς, πάνω κάτω το έπαιξαν και αυτοί. Και η El País, ο Guardian έδωσαν... Είδα και ένα τίτλο του Guardian ότι το outsider που είναι πλέον ανάμεσα στους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην Ελλάδα, θα δούμε πώς θα αποτυπωθεί.